Την στιγμή που η δεύτερη πορεία φτάνει στην οδό Ερμού, κατά την επιστροφή της από το παράρτημα πέφτουν μολότοφ και γκαζάκια. Άλλωστε, οι κουκουλοφόροι είχαν δείξει από νωρίς τις διαθέσεις τους και φορούσαν κράνη και κουκούλες έχοντας στα χέρια τους μολότοφ. Οι αστυνομικοί τους κυνήγησαν. Δείτε την εικόνα από το κυνηγητό όπως την κατέγραφαν ζωντανά οι κάμερες του Αχάια. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στην οδό Κολοκοτρώνη. Δύο αυτοκίνητα έσπασαν στον πετροπόλεμο με αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τυλίχθηκαν στις φλόγες, αλλά σημειώθηκαν φθορές στα τζάμια. Αυτό από τις μάρτυρας των επεισοδίων μιλά για το πανδαιμόνιο. Γεια, εδώ έγινε χαμός προηγουμένως. Πριν μισή ώρα, τρία τέταρτα, ακούω. Πάντα, φαίνεται. Άλλες σκάσαν, άλλες δεν σκάσαν. Αυτό δεν έσκασε. Εγώ το έβαλα στην άκρη. Μιλάμε βομβαρδισμός. Ειλικρινά το λέω. Μένω χρόνια εγώ εδώ. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί. Οι διαδηλωτές συνέχισαν την πορεία μέχρι την οδό Φαυγέρου. Σε όλο το δρόμο έριχναν κάδους στο οδόστρωμα και τους έβαζαν φωτιά. Υπήρξαν ζημιές σε 20 περίπου κάδους απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί ήσαν επιποδός και τους ακολουθούσαν. Τελικά οι διαδηλωτές διαλύθηκαν στην οδό Μανιακίου κοντά στο Αρσάκιο επί της Μεζόμος, αφού είχαν περικυκλωθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Συνολικά έγιναν 10 προσαγωγές, αλλά καμία σύλληψη. Εδώ βλέπουμε και τους κατοίκους που μόνοι τους δίνουν τους κάδους. Δείχνει νερό,